Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Πισαλίδης, τεχνολόγος γεωπόνης και παραγωγός ακτινιδίων από την περιοχή της Νέας Εφέσου του νομού Πιερίας. Το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με τη χλωρή λίπαση της ακτινιδιάς με το φυτό βίκος. Η χλωρή λίπαση αποτελεί μέρος της οργανικής λίπασης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πορόν της ακτινιδιάς κατά κόρον. Είναι όμως σημαντικό να επιλεχθούν τα σωστά φυτά για να γίνει σωστή χλωρή λίπαση. Τα κατάλληλα φυτά που χρησιμοποιούμε είναι κυρίως τα ψυχαθή, όπως είναι ο βίκος, όπως είναι το μπιζέλι, τα αγροστόδη, όπως είναι η βρώμη, το κριθάρι, αλλά πολλές φορές χρησιμοποιούνται και μείγματα αυτών των δύο. Οι καλλιέργειες με σκοπό τη χλωρή λίπαση είναι μια δημοφιλής πρακτική που ακολουθούν πολλοί οι παραγωγοί, αφού τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά, με πολύ χαμηλό κόστος ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση, η σπορά όμως δεν έχει σκοπό να πάρουμε παραγωγή από αυτήν, αλλά απλά να βελτιώσουμε χαρακτηριστικά του εδάφους. Η χλωρή λίπαση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το συγκεκριμένο τρόπο λίπασης με κάποια είδη φυτών που καλλιεργούνται για το σκοπό αυτό και τα αφήνουμε στο έδαφος για τη βελτίωση της ποιότητάς του συνολικά. Όταν η καλλιέργεια φτάσει στο σημείο που θέλουμε, την κόβουμε και την εσωματώνουμε στο έδαφος ή την αφήνουμε επιφανειακά να σαπίσει και να αποσυντηθεί σιγά σιγά. Ποια είναι τώρα τα ωφέλη όμως της χλωρής λίπασης? Η καλλιέργεια και η εσωμάτωσή της, η καλλιέργεια του βίκου δηλαδή ή του ψυχανθούς που θα επιλέξουμε και η εσωμάτωσή του περιέχει θρεπτικά συστατικά και οργανική ύλη τα οποία αφήνονται στο χώμα. Όταν ενσωματωθεί με το έδαφος, αυτά τα φυτά αποσυντήθενται και απελευθερώνουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως είναι το άζωτο. Επίσης, χαλαρώνει το έδαφος με αποτέλεσμα την καλύτερη στράγγισή του, την καλύτερη απορρόφηση του βρόχινου νερού, αλλά και των νερών της άρδευσης που χρησιμοποιούμε στα ποτίσματα, τη βελτίωση της εδαφικής δομής και το πορόδες του εδάφους, δηλαδή σε ένα συνεκτικό έδαφος η καλλιέργεια ενός ψυχανθούς δημιουργεί, το ριζικό σύστημα του ψυχανθούς δημιουργεί τέτοια ρογμές, τέτοια κενά μέσα στο έδαφος που χαλαρώνει, βελτιώνει πολύ την δομή ενός συνεκτικού εδάφους. Το αντίθετο συμβαίνει σε ένα πολύ χαλαρό, αμμουδερό χωράφι, το κάνει λίγο πιο συνεκτικό, λίγο πιο συμπαγή. Η χλωρή λίπαση μπορεί να λιπάνει φθηνότερα, ευκολότερα και αποτελεσματικότερα από ό,τι τόνι κομπόστ ή κοπριάς. Οπότε είναι και πολύ πιο οικονομική η όλη διαδικασία και πολύ πιο αποτελεσματική. Οι ρίζες των ψυχαθών, όπως ο βίκος, παρέχουν στο έδαφος πολύ μεγάλες ποσότητες αζότου, αφού τα ωφέλιμα βακτήρια ζουν πάνω στις ρίζες και συμβιώνουν με το φυτό. Αυτά τι κάνουν? Δεσμεύουν το ατμοσφαιρικό άζωτο και το μετατρέπουν σε οργανικό στις ρίζες τους. Τα κρατάνε λέει στις ρίζες. Το άζωτο αυτό απελευθερώνεται στο έδαφος μόλις ο βίκος κοπεί και αρχίσει η διαδικασία της αποσύνθεσης. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δείξουμε αυτά τα αζωτοβακτήρια. Τα αζωτοβακτήρια λοιπόν είναι αυτά εδώ πέρα. Φαίνονται πάνω στη ρίζα. Είναι αυτό κάτι κομπάκι εδώ που μπορεί, αν μπορεί να τα δείξει λίγο καλά η κάμερα. Αυτά εδώ. Το φυτό μας ο βίκος και τα αζωτοβακτήρια. Αυτά εδώ είναι τα βακτήρια που κάνουν όλη τη δουλειά. Αυτό που θέλουμε, λέει, τη δέσμευση του αζότου, τη μετατροπή του ατμοσφαιρικού αζότου σε οργανικό. Γι' αυτό το λόγο στην ουσία καλλιεργούμε το βίκο. Εκτός λοιπόν από την προσθήκη θρεπτικών συστατικών και οργανικής ουσίας στο έδαφος, η καλλιέργεια του βίκου, για χλωρή λίπαση πάντα μιλάμε, βοηθάει στην πρόληψη της έκπλησης του εδάφους από θρεπτικά συστατικά και στη συγκράτηση και στη μη διάβρωσή τους.
ιδιότητες πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά σε εδάφη τα οποία είναι αμμουδερά, χαλαρά, αμμώδη, πετρώδη, που εκεί έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό έκπλησης στα κατώτερα στρώματα λόγω μη συνεκτικού εδάφους. Επίσης, η γρήγορη ανάπτυξή του εμποδίζει την ανάπτυξη και εξάπλωση των ζυζανίων. Είναι ένα πάρα πολύ καλό φυτό, ας το πούμε, ένας τρόπος καλός που μπορούμε να καλύψουμε, να κάνουμε μια εδαφοκάλυψη το έδαφος μας. Και επειδή είναι πολύ γρήγορα εξαπλώνεται και ανταγωνίζεται πάρα πολύ οποιοδήποτε άλλο φυτό, έτσι δεν αφήνει και τα ζυζάνια να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν περαιτέρω. Επίσης, η ανάπτυξη ωφέλιμου μικροβιακού φορτίου με την παρουσία γεωσκολίκων και διαφόρων άλλων μικροοργανισμών αναβαθμίζουν τη γονιμότητα του εδάφους πάρα πολύ και είναι για μένα από τα πιο σημαντικά ωφέλη που έχουμε που μπορούμε να πάρουμε από τη χλωρή. Αν δείτε σε ένα έδαφος το οποίο έχει γίνει χλωρή λίπαση, έχει γεμίσει γεωσκόλικες και ανάπτυξη πάρα πολλών ωφέλιμων μικροοργανισμών που βοηθάνε πάρα πολύ στην ανάπτυξη του φυτού μας κατά επέκταση. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι ο θερισμός του βίκου πρέπει να γίνει με την έναρξη της ανθοφορίας. Ο λόγος είναι ο εξής, ότι τα ψυχαντή συγκεντρώνουν το άζωτο στις ρίζες τους για να το καταναλώσουν κατά την περίοδο της καρποφορίας. Οπότε εμείς πρέπει να προλάβουμε αυτό το στάδιο της καρποφορίας και στην έναρξη της ανθοφορίας του βίκου θα πρέπει να γίνει ο θερισμός και η ενσωμάτωσή του στο έδαφος ή η αναπόθεσή του στην επιφάνεια του έδαφους. Η σπορά του βίκου γίνεται το φθινόπωρο και όταν μιλάμε για την ακτινιδιά θα γίνει μετά την συγκομιδή της ακτινιδιάς και επιλέγουμε το βίκο γιατί, κυρίως εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί είναι το πιο ανθεκτικό στο κρύο από όλα τα ψυχαθή. Μπορεί να αναπτυχθεί, επιβιώνει και αναπτύσσεται και σε θερμοκρασίες και κάτω από μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Έχει μεγάλη παραγωγή φυλώματος και είναι πολύ εύκολο στην καλλιέργεια. Αρκεί να αναμειχθεί με ένα σπόρο από αγροστόδη, δηλαδή ένα κριθάρι ή βρώμη, για να μπορεί να αναρριχάται. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε πολλαπλάσια παραγωγή από ό,τι αν τον αφήναμε να έρπει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε να δείξουμε ότι εδώ δεν επιλέξαμε να σπείρουμε κάποιο αγροστόδες, αλλά αφήσαμε το βίκο να αναμειχθεί με τα κλαδέματα, έτσι ώστε να αρχίσει να αναρριχάται πάνω σε αυτά. Βλέπετε ότι έχει καλύψει στην ουσία όλο την επιφάνεια κατά σε όλο το πλάκτος που έχει σπαρεί και έχει αρχίσει να αναρριχάται πάνω στα κλαδέματα. Όλη αυτή η φυτική μάζα που θα δημιουργηθεί θα αφαιθεί, θα ακολουθήσει μετά δηλαδή ένας καταστροφέας ο οποίος θα τεμαχίσει τα κλαδέματα, θα κόψει τον βίκο, θα το θερίσουμε δηλαδή επιφανειακά και όλη αυτή η φυτική μάζα θα αφαιθεί στην επιφάνεια του εδάφους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ δεν θα ακολουθήσει ενσωμάτωση με φρέζα γιατί δεν θέλουμε να κόψουμε τα επιφανειακά ριζικά τριχίδια της ακτινιδιάς γιατί η ακτινιδιά ως γνωστόν έχει επιφανειακό ριζικό σύστημα, αλλά θα τον αφήσουμε να επιφανειακά να σαπίσει, να αποσυντηθεί φυσιολογικά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να επιταχύνουμε τη διαδικασία της αποσύνδεσης είναι να εφαρμόσουμε ανατακτά διαστήματα ενεργούς μικροοργανισμούς, οι οποίοι κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα, επιταχύνουν δηλαδή μια διαδικασία αποσύνθεσης. Με αυτόν τον τρόπο και το έδαφος μας δεν θα το αναμουχλεύσουμε, δεν θα το πειράξουμε και τις ρίζες δεν θα τις ενοχλήσουμε, γιατί θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι την άνοιξη είναι ένα κρίσιμο στάδιο για τα φυτά και δι' για την ακτινιδιά και αν μπούμε εμείς σε μια διαδικασία κοπής της επιφανειακής ρίζας σε εκείνο το κρίσιμο στάδιο, επειδή το φυτό είναι ήδη σοκαρισμένο βγαίνοντας από ένα δύσκολο χειμώνα, δημιουργούμε καταστάσεις στρες και σοκ επιπλέον στο φυτό και δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Ο τρόπος που θα γίνει ο θερισμός και ο τεμαχισμός των κλαδεμάτων και η αναπόθεση στο έδαφος
θα γίνει σε δεύτερο βίντεο, μόλις ο Βίκος είναι έτοιμος για τον θερισμό του. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μου και ο εύκολος τρόπος είναι να γίνει μια εγγραφή σε αυτό, για να είστε και άμεσα ενημερωμένοι. Και επίσης θα ήθελα να κάνετε και κάποιο σχόλιο κάτω από το βίντεο, γιατί θα με βοηθήσει για κάποια πράγματα που ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνουμε στο μέλλον κάποια άλλα βίντεο. Αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τα ξαναλέμε.